Καλό απόγευμα. Φόρουμ των Δελφών. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρώην Υπουργό Οικονομικών στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μια εξέχουσα προσωπικότητα της πολιτικής ζωής του τόπου, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Κύριε Τσακαλώτο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Από αυτό το φόρουμ, στο οποίο υπάρχει πολύ έντονη ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμός βεβαίως για τα μελούμενα και για τα όσα έχουν γίνει στο παρελθόν και για αυτά τα οποία θα γίνουν στο μέλλον. Και επειδή συζητάμε για το μέλλον, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν μπορεί κανείς όταν ασχολείται με τα οικονομικά να μην δει και να μην μελετήσει αρκετά την νέα οικονομική πολιτική του Τζο Μπάιντεν, του νέου Αμερικανού Προέδρου. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Πώς το εκτιμά ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα οικονομικά, διδάσκει οικονομικά. Αυτό είναι και ένα σήμα για την Ευρώπη? Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Δεν τον περίμενα τόσο επιθετικό στη μακροοικονομική πολιτική και στη φορολογία και στη φορολογία των πλουσίων. Δηλαδή δεν είναι αυτό το παρελθόν του, η ιστορία του. Οπότε αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Η ερώτησή σας είναι σωστή. Η δημοσιονομική επίδραση, αυτά τα μέτρα που προχωράει ο Biden, είναι σχεδόν τα διπλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μια φορά θα ακολουθεί τη σωστή πολιτική, δεν θα την οδηγεί, δεν είναι αυτό που λένε οι οικονομολόγοι market leader, είναι κάποιος που ακολουθεί. Τη καμπύλη. Αυτό είναι κρίμα. Δεν είναι ότι δεν έχουν γίνει πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όπως συνήθως υπάρχει μια αίσθηση καθυστέρησης. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ο Biden αποφασίζει τώρα να κάνει αυτή την οικονομική πολιτική, αυτή την δημοσιονομική επεκτατική πολιτική, στη λογική να αυξήσω τους φόρους, να αυξήσω τους φόρους για τους πλουσίους, να αυξήσω τα ημερομίσθια? Είχαμε το παράδειγμα του Ford στη μεγάλη κρίση του 29. Ένας επιχειρηματίας, ο οποίος αποφασίζει να δώσει 5 δολάρια εκείνη την εποχή, όταν ο μέσος ημερομίσθιο ήταν 2 με 3 δολάρια, αν δεν κάνω λάθος. Και είπε ότι ήταν η καλύτερη πολιτική που ποτέ εφάρμοσε. Άρα, μήπως έχουμε δοκιμάσει συνταγές από το παρελθόν, τις οποίες παίρνουμε από το σιτάρι? Νομίζω πιο πολύ είναι ότι σε μια κρίση ο κόσμος, πολλοί κόσμος, καταλαβαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει. Ότι υπάρχουν αντιφάσεις και δεν μπορούμε να γυρίσουμε ακριβώς όπως είμαστε πριν. Δηλαδή, στην προηγούμενη συζήτηση εδώ με τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Ρέγκλιν, είπανε και σωστά πράγματα προφανώς, αλλά ήταν σαν να μην έχει αλλάξει. Θα μπορούσα να είχα ακούσει αυτή τη συζήτηση και πριν από 2 και 3 χρόνια. Στην Αμερική, νομίζω, λόγω της κρίσης και την κλιματική κρίση, αλλά νομίζω και ο φόβος του Τραμπ, όπου είδανε ότι η συνέχεια πολιτικών που δημιουργούν ανισότητες, κοινωνικές, μισθολογικές, στο πλούτο, στην πρόσβαση των κοινωνικών αγαθών, δημιουργεί πολύ κακή χημεία πολιτική. Νομίζω τρομάξανε στην Αμερική την πολιτική. Δηλαδή, αυτή την, δεν ξέρω εσείς σαν δημοσιογράφος, αλλά και την ίδια αίσθηση. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση ότι ο κόσμος και οι δημοκρατικοί τρομάξανε. Είχε επιρροή στον Biden ο Sanders? Γιατί πολλοί λένε ότι αν δεν υπήρχε ο Sanders, ο οποίος να χτυπάει το καμπανάκι και να λέει πήγαινε λίγο πιο αριστερά, άσκησε μια πιο πολιτική κοντά σε αυτά τα οποία πρέσβευε ο Keynes και μας τα μετέφερε μέσα από την οικονομική του θεωρία. Είναι προφανές αυτό, ότι έχει μια επιρροή ο Biden, και αυτή ήταν η πρώτη έκπληξη, ότι δεν αποφάσισε να αποκλείσει, πώς θα το πούμε, τα αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος και τις 4 διάσημες γυναίκες που έχουν μια πολύ πιο προχωρημένη πολιτική, και το Bernie Sanders. Αλλά νομίζω το βασικό είναι ότι απαντάνε σε πραγματικές αντιφάσεις, προβληματισμούς που αναδείχθηκαν στην κρίση. Μπορεί οι οικονομολόγοι να τα ξέρανε και πριν, και πολιτικοί, αλλά στην κρίση είναι μια... Επειδή έχουμε αυτές τις αλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες και επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι αναδιαρθρώνεται ο καπιταλισμός μέσα σε αυτή την πανδημία, και έχουμε δει πάρα πολλές αλλαγές και εξελίσσονται πράγματα, εσείς τι πιστεύετε, αυτές οι αλλαγές σε ποια κατεύθυνση θα είναι? Δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά ξέρω αν δεν είναι να έχουμε πολιτικές εξελίξεις που κανένας δεν θέλει, και σχεδόν κανένας που συμμετείχε σε αυτό το φόρουμ που είμαστε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε θεμελιακά ζητήματα. Όπως? Οι ανισότητες. Δηλαδή, οι ανισότητες είναι
τόσο μεγάλες, τόσες ακραίες, που βλέπουμε ότι και δεν είναι αποτελεσματικές, απλώς δεν ισχύει ότι όταν μειώνονται οι μισθοί συνεχώς, όταν έχουμε δουλειές με μεγάλη ανασφάλεια, οι επιχειρηματίες επενδύουν, και κοινωνικές, μιζέρια, στεναχώρια, ανασφάλεια, άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά στη τράπεζα για κάτι, αν δεν πάει κάτι στραβά, και αυτές οι ανισότητες όχι μόνο δημιουργούν την κοινωνική μιζέρια, τη στεναχώρια, αλλά έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Και στην Ευρώπη το βλέπουμε. Κυβερνήσεις που κυβερνάνε με το παλιό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεις, που είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές σε αυτό, φαίνεται ότι δεν έχουν σταθερότητα. Επειδή είπατε πριν ότι ακούγοντας τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Ρέγκλιν, αυτή τη συζήτηση θα την μπορούσαν να την είχαν κάνει πριν 2-3 χρόνια. Θεωρείτε ότι όλο αυτό το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο και βεβαίως η πανδημία που έχει επηρεάσει τις οικονομίες, τις κοινωνίες, ο αναστοχασμός που γίνεται μεταξύ μας, σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα, να δούμε πώς θα αλλάξει η ζωή μας κτλ. Μπορεί να επηρεάσει την οικονομική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να επηρεάσει την εργασία, να επηρεάσει την κοινωνική συνοχή, να έχουμε πολιτικές πιο φιλικές προς την κοινωνία. Είναι μεγάλο στοίχημα. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι όσο αισιόδοξο σε σχέση με κάποιους ομιλητές που άκουσα, γιατί δεν πήραν υπόψη πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το πρόγραμμα του ΕΚΟΤΟΥ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν σταματήσει της πανδημίας το πρόγραμμα, αν θα μας δέχονται στο QE. Δεν ξέρουμε αν αυτό που λέμε το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι εφάπαξ μια φορά και μετά γυρνάμε στην πολιτική. Δεν ξέρουμε αν θα έχουν κατανοήσει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις ικανότητες. Και το βασικό, και αυτό νομίζω ίσως είναι το κορυφαίο, τώρα μιλάω λίγο περισσότερο σαν οικονομολόγος παρά σαν πολιτικός, είναι ότι το ενιαίο νόμισμα δεν είναι συμβατό με οικονομίες που έχουν απόκληση. Και το μεγάλο ερώτημα, εκτός από αυτά που βάζετε, που ήταν όλα σοβαρά ερωτήματα που βάζετε, που βάλατε, είναι αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν θα είναι αρκετές, όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή και καλύτερη οικονομική ευημερία, θα είναι όμως αρκετές να μειώσουν την απόκληση των οικονομιών του Νότου σε σχέση με τις οικονομίες του Βορρά. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Επειδή είπατε για το νόμισμα, ότι δεν είναι συμβατό, τι θα μπορούσε πρακτικά να γίνει από εδώ και πέρα? Δηλαδή, έχουμε ένα πλαίσιο δημοσιονομικό το οποίο είναι συγκεκριμένο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια χαλάρωση λόγω της πανδημίας. Κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουμε πίσω πάλι στους σκληρούς περιορισμούς. Πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν. Καταρχάς, το ενιαίο νόμισμα δεν είναι συμβατό με διαφοροποίηση στο επίπεδο χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή, αν έχεις 18-17 χώρες που έχουν το ενιαίο νόμισμα και κάποιες έχουν χρέος 150-170-200% του ΑΕΠ και κάποιες 60-80%, αυτό είναι πρόβλημα. Άρα πρέπει κάποτε να αντιμετωπιστεί το χρέος. Και μετά είναι και οι πολιτικές της ΕΚΟΤΟΥ, που είναι πολύ πιο σκληρή η κεντρική τράπεζα σε σχέση με την Αμερική, που έχει δύο στόχους, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, όχι. Έχει και διαφορετικό καταστατικό το Fed σε σχέση με την ΕΚΟΤΟΥ σε αυτό. Και μετά οι πολιτικές που τώρα είναι πολύ, που συζητάμε, πώς ξοδεύεις αυτά τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, ποιες είναι οι προτεραιότητές σου, τι μεταρρυθμίσεις κολλάς. Γιατί ξέρετε, ένα το πράγμα που μας ανησυχεί εμάς ως αριστεροί οικονομολόγοι και πολιτικοί, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση θα δέσει τα χρήματα που παίρνει από το Ταμείο Ανάκαμψης με μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν γενική συνοχή, συνένεση στην ελληνική οικονομία, όπως το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη. Ναι, θα πάμε σε αυτό. Ποιο θα ήταν το πλαίσιο του συγκεκριμένου του μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα έπρεπε να προωθήσει μια κυβέρνηση στην παρούσα φάση, για να έχουμε μια πολιτική η οποία να μας δίνει και ένα αέρα αισιοδοξίας, μια νότα αισιοδοξίας για το μέλλον? Γιατί έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο το κράτος μέσα στην κρίση, οι δημόσιες πολιτικές. Αυτό είναι ένα σήμα για το που πρέπει να πάει μια οικονομία. Έτσι δεν είναι? Μόνο που φοβάμαι ότι είχαμε έναν κεϊντζιανισμό χρηματοπιστωτικού τύπου πριν πάμε στην κρίση του 2009, δηλαδή δεν δούλευε ο νεοφιλελευθερισμός και δίναμε δάνεια στον κόσμο για να στηρίξει τα εισόδηματα, και τώρα σε αυτή την κρίση πάμε σε έναν κεϊντζιανισμό χωρίς κοινωνικό κράτος. Άρα θεωρώ το
η ουσιαστική απάντηση στην ερώτησή σας είναι να κάνουμε, να ταξοδέψουμε αυτά τα λεφτά και για την ψηφιακή αναβάθμιση και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά συγχρόνως, αν δεν αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό έλλειμμα, τις κοινωνικές ανισότητες, τους χαμηλούς μισθούς, τα νέα παιδιά που δεν έχουν προοπτική να έχουν... Δεν είναι, ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικό να είσαι 28-32 και να παίρνεις 700-800 ευρώ και ίσως και λιγότερα. Και να ξέρεις ότι και όταν είσαι 40 και 50, δηλαδή μην έχεις μια αίσθηση επαγγελματικής αναβάθμισης. Αυτά άμα δεν τα αντιμετωπίσει, και φοβάμαι ότι η κυβέρνηση αυτό δεν το λέει. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια θεωρία στο εξωτερικό, η οποία λέει το εξής. Το έλλειμμα είναι καλό να είναι υψηλό. Του συμμερίζεστε αυτό? Ποιο έλλειμμα? Το δημοσιονομικό. Το δημοσιονομικό έλλειμμα. Κοιτάξτε. Να πάμε σε μια λογική, η οποία, επειδή είπατε πριν για και κοινωνική συμφωνία και κοινωνική συνοχή, και επειδή υπάρχει μια συζήτηση, μήπως είναι και η ώρα να έχουμε και μια αύξηση των μισθών. Κοιτάξτε, το ένα θέμα είναι ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα σε μια κρίση, σε μια ύφεση, πρέπει να είναι μεγάλο το έλλειμμα. Αυτό το συζητάμε όλοι. Αλλά μονίμως είναι θέμα πολιτικής απόφασης να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Ποιος πληρώνει, για ποιον πληρώνει, ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποια κοινωνικά συμβόλαια συνεχίζονται με τους συνταξιούχους, με τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι ή μόνο με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άρα εκεί, και αυτό ακόμα και πολύ πιο συντηρητικοί άνθρωποι από μένα το λέγανε στο Eurogroup. Ο Ντράγκη, για παράδειγμα, έλεγε τους πολιτικούς, εγώ θα κάνω αυτό που υποσχέθηκα να κάνω για τα επιτόκια και τα ομόλογα, αλλά ο τραπεζίτης μπορεί να κάνει, ο κεντρικός τραπεζίτης λέμε, μπορεί να κάνει τόσο όσο. Είναι πολιτικό το ζήτημα να έχετε ένα μεγάλο προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσει τις ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τώρα θέμα του κεντρικού τραπεζίτη. Ένας μεγάλος προϋπολογισμός μπορεί να έχει στο επίκεντρο του την μεγαλύτερη φορολόγηση, όχι των μικρομεσαίων, του μεγάλου πλούτου στη χώρα. Μα αυτό είναι εκ του νου άνευ. Δηλαδή, πραγματικά τώρα βγαίνουν τα στοιχεία τι τζίρο έχει η Amazon στην Ευρώπη και τι φόρους πληρώνει. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση γίνεται στις ΗΠΑ και πολύ έντονα και στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες. Και στη χώρα μας δεν γίνεται όμως. Γιατί όλη αυτή η συζήτηση για τη φορολογία αυτών των επιχειρήσεων, στυλ Google, Amazon και Facebook κτλ., είχε μπλοκάρει. Γιατί το βέλτιστο είναι να υπάρχει μια λύση υπερεθνική, να μην το κάνει μόνη τους. Ακριβώς. Μέχρι τώρα το κάνανε η Γαλλία και εμείς πιέζαμε και την κυβέρνηση εδώ να το κάνει μόνη τους, αφού δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία. Τώρα με τον Biden ίσως μπορούμε να πάμε σε πιο βέλτιστη λύση να βρεθεί η φορολογία. Η ανισότητα του πλούτου είναι τρομακτική, νομίζω το ξέρετε. Η ανισότητα πλούτου στη χώρα μας υπάρχει σε πόσο βαθμό? Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Άρα, από αυτή την έννοια τώρα και με δεδομένο ότι είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά με την πανδημία, η εκτίμηση του Ευκλήδη Τσακαλώτου για την επόμενη περίοδο ποια είναι? Η οικονομική κατάσταση σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Γιατί άκουγα και τον κύριο Σταϊκούρα πριν. Κοιτάξτε, είναι τόσο μεγάλη ύφεση, οπότε θα είναι σαν το λάστιχο. Δηλαδή, θα υπάρχει και ανάπτυξη και το 2021 και το 2022. Τώρα, οι αριθμοί δεν μου φαίνονται πολύ μακριά από την αλήθεια που έχω ακούσει. Δεν όμως έχω πολύ μεγάλο φόβο πιο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, σε αυτό που διαφωνώ με τον κύριο Σταϊκούρα που μίλησε πριν, είναι στη λέξη βιώσιμη, ότι αυτή θα είναι και βιώσιμη. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι δεδομένου πόσο έχουμε πέσει θα ανεβούμε, αλλά δεν μπαίνουν οι πυλώνες για μια πιο βιώσιμη και πιο δίκαια ανάπτυξη. Γιατί αυτό θέλει να σκέφτεσαι, η αγγλική έκφραση είναι και λίγο out of the box. Ποια άλλα καινούργια προβλήματα έχεις. Και αυτό δεν το βλέπω σε αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει ζήτημα με το χρέος στην παρούσα φάση, γιατί έχουμε την πανδημία. Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται από πολύ παλιά. Το έχουμε μπροστά μας. Είναι οι συνθήκες όρημες τώρα λόγω της πανδημίας να πάμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο? Νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια έχουμε στο επίπεδο των πληρωμών στις ροές κάθε χρόνο είμαστε OK περίπου. Μετά, ειδικά από την πετυχημένη έξοδο του Τρίτου Μνημονίου και άλλες πολιτικές που έχουν, αλλά νομίζω θα πρέπει να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας επιστρέφω σε αυτό που σας είπα, ότι μεγάλο αποκλεισμό
στο, στο ποσοστό του χρέους δεν είναι συμβαστό με ένα ενιαίο νόμισμα. Όπως είναι η οικονομική κατάσταση, υπάρχει ένας φόβος από πολλούς μήπως ξαναγυρίσουμε σε μνημονιακά χρόνια. Θεωρείται πιθανό ότι το ενδεχόμενο να έχουμε μπροστά μας ένα νέο μνημόνιο. Να έχουμε δεσμεύσεις οι οποίες θα θυμίζουν μνημόνιο. Να μην έχουμε μνημόνιο με την κλασική μορφή. Μερικά είναι και με σε θελοντική βάση. Δηλαδή αυτά που κάνει και θα φέρει ο κύριος Χατζηδάκης που το έχουμε δει τώρα στη διαβούλευση. Ήταν και η επόμενη ερώτησή αυτό για το εργασιακό και κάνει τη γέφυρα στη διαβούλευση. Είναι όλα τα πράγματα που αντισταθήκαμε εμείς από το Δουνουτού και κάτι παραπάνω. Και δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι είναι το επιχείρημα ότι αυτή είναι κορυφαία μεταρρύθμιση, ότι οι μισθοί είναι ψηλοί, ότι ο κόσμος της εργασίας είναι πολύ δυνατή σε σχέση, ο κόσμος είναι πιο δυνατός σε σχέση με το κεφάλαιο, ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε σταθερές, καλοπληρωμένες δουλειές και τώρα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτες. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν τον καταλαβαίνω γιατί δεν έχει καμιά σχέση με το πρόβλημα. Και ξέρουμε ότι η χαμηλή μισθή σημαίνει και χαμηλές επενδύσεις. Γιατί εγώ σαν επιχειρηματίας εκμεταλλεύουμε τους χαμηλόμισθους και δεν επενδύω σε νέα προϊόντα, σε νέες αγορές. Ξαναγυρίζουμε τώρα στο ερώτημα που σας είχα κάνει νωρίτερα. Μήπως είναι η ώρα, με αφορμή και αυτή τη συζήτηση για το εργασιακό και τις αλλαγές στο εργασιακό, να τεθεί με ένταση η αύξηση των μισθών. Βεβαίως. Και ο κατώτατος μισθός, γιατί αυτό βάζει ένα πάτωμα και αυτό μετά βοηθάει τους άλλους μισθούς να αυξηθούν. Κοιτάξτε, ακόμα και το Eurogroup, από τα τελευταία Eurogroup που ήμουν εγώ, ίσως 6 μήνες πριν φύγω εγώ, είχε μια ολόκληρη συνεδρίαση γιατί είναι η στάσιμη μισθή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι αρνητικές συνέπειες έχει αυτή η στασιμότητα. Και βλέπουμε τώρα μια κυβέρνηση που χτίζει πάνω ότι η μισθή είναι το πρόβλημα. Ενώ νομίζω το πρόβλημα είναι πώς οργανώνεις την ανάπτυξη, πώς δημιουργείς με θετικό τρόπο το δημόσιο, πώς φεύγεις από ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που κάποιο επιτελικό κράτος το ξέρει και δεν πας και συζητάς με φορείς, με συνδικάτα, με την τοπική αυτοδιοίκηση, να δεις ποιες είναι οι ανάγκες και ποιο μοντέλο χρειάζεσαι. Δηλαδή, έχουμε μια ανισότητα, ακόμα και θεσμική ανισότητα. Άρα, ουσιαστικά είναι η ώρα να γίνει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο και με ποιους. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ το βάζει αυτό. Και έχετε και τη Δευτέρα μια πρόταση για τη δική σας πρόταση όσον αφορά το Ταμείο Ανάπτυξης. Θα το παρουσιάσει τη Δευτέρα ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας. Οι πυλώνες ποιοι είναι? Οι πυλώνες είναι ο κόσμος της εργασίας, ότι είναι κομμάτι της ανάπτυξης. Δεν έχουμε δηλαδή στρατηγική της ανάπτυξης και μετά βάζουμε, πρέπει να κοιτάξουμε και την εργασία σαν έξτρα. Είναι μέσα η μεγαλύτερη μισθή που λέτε εσείς, η μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτό. Και μετά μια στρατηγική που δεν είναι συγκεντρωτική στο κέντρο, είναι μια στρατηγική που όταν μιλάει, για παράδειγμα, για την κλιματική αλλαγή, δεν είναι 4 μεγάλες επιχειρήσεις που θα πάρουν το μεγάλο κομμάτι της πίτας, αλλά θα εμπλακούν και οι ενεργειακές κοινότητες και άλλα συνεργατικά σχήματα και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, πρέπει να φύγουμε ότι αυτό που θα κάνει την ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι 4 συστημικές τράπεζες, κάποιες μεγάλοι επιχειρηματίες και χωρίς να αντιμετωπίσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και φορείς σαν την τοπική αυτοδιοίκηση που μπορεί να έχουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην ενέργεια. Και θα μπορούσα να σας πω και το ίδιο αυτή η ισότητα και πώς μοιράζεται η πίτα και για την ψηφιακή αναβάθμιση και για άλλα ζητήματα. Και να κλείσουμε. Είναι εύκολο να σπάσεις αυγά στην Ελλάδα για να κάνεις ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, όπως το παρουσιάζετε εσείς? Όχι, είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν οι συνθήκες. Και μάλιστα όταν λέμε εμείς ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία. Προφανώς δεν εννοούμε ούτε θέλουμε κρίσεις. Εννοούμε ότι η κρίση αναδεικνύει αντιφάσεις και βοηθάει τον κόσμο να κοιτάξει εκτός του κουτί, αν λέγεται στα αγγλικά, out of the box, με καινούριο τρόπο, να βρει καινούριες λύσεις, συνδυάζοντας πώς θέλεις να είναι το κράτος,
πώς θα πρέπει να είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και πώς είναι η οικονομία, το οικονομικό μοντέλο, αλλά όχι σαν τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά μαζί. Βάλατε αρκετά ζητήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί εγώ, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πρώην Υπουργός Οικονομικών. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το μέλλον και το παρόν της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο της παγκόσμιας οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.